Το πάγιο αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης για την ίδρυση διοικητικού πρωτοδικείου στην πόλη φαίνεται δυστυχώς ότι προς το παρόν παγώνει. Σε συνάντηση που είχα πρόσφατα στη Βουλή με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κύριο Χάρη Καστανίδη, αλλά και σε έγγραφη απάντησή του, με πληροφορεί ότι ενώ ήταν έτοιμος να προχωρήσει στην έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος για την ίδρυση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σπάρτης, ζήτησε τη γνώμη του Γενικού Επιτρόπου της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ο οποίος απεφάνθη αρνητικά. Στο σημείο όμως αυτό θα ήθελα να δηλώσω ότι η γνώμη του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας δεν δεσμεύει τον Υπουργό και τον καλό να επανεξετάσει το θέμα, δεδομένου ότι η ίδρυση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σπάρτης είναι ζωτική σημασία για τον ομό Λακωνίας, οι πολίτες του οποίου προσφεύγουν αναγκαστικά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρυπόλεως, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε ταλαιπωρία, κινδύνους, οικονομική επιβάρυνση και πολλές φορές δυσμενή σχόλια εις βάρος των υπευθύνων. Η δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος θα προσφέρει μεγάλη υπηρεσία στον ομό Λακωνίας. Κύριε Υπουργέ, προχωρήστε. Η απάντηση εξάλλου που έλαβα στην ερώτηση που κατέθεσα στη Βουλή μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βιών, το οποίο εξέφερε τους φόβους για πιθανή κατάργηση του Ειρηνοδικείου Νεαπόλεως, αναφέρει ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει γενικά το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης των ειρηνοδικείων της χώρας, με στόχο πάντα την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την ορθολογικότερη αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων. Αυτό και μόνο το σημείο της απαντήσεως του κυρίου Υπουργού αποδεικνύει ότι και να μην υπήρχε ειρηνοδικείο στην περιοχή του Δήμου Βιών, θα έπρεπε τώρα να το ιδρύσουμε δεδομένων των συνθήκων της περιοχής. Πολλό δε μάλλον να υπάρξει καν σκέψη για την καταργησή του. Μία τέτοια απόφαση μας βρίσκει όλους αντίθετους και θα αποτελέσει ένα ακόμα χτύπημα από την παρούσα κυβέρνηση σε μία περιοχή που το τελευταίο διάστημα και λόγω Καλλικράτη έχει κατάφορα αδικηθεί. Ο Καλλικράτης των δικαστηρίων δεν πρέπει να χτυπήσει για μία ακόμα φορά το Δήμο Βιών. Οι πολίτες των Βατίκων, οι τοπικοί παράγοντες και εμείς επαγρυπνούμε.